αύριο για όλο τον Ελληνισμό, η διπλή γιορτή της, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το χαρμόσυνο άγγελμα της έλευσης του αρχηγού της πίστης μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. Η μία και από την άλλη είναι η ημερομηνία στην οποία εορτάζεται η έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 25 Μαρτίου. Τη μέρα αυτή όλος ο Ελληνισμός τιμά από τη μία την υπεραγία Θεοτόκο και το γεγονός της ενσάρκωσης, της επικείμενης ενσάρκωσης του σωτήρα μας και από την άλλη την αναγέννηση του έθνους μας. Μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς θα γυρίσουμε πίσω τη μνήμη μας, θα φέρουμε στο μυαλό μας ανθρώπους οι οποίοι με τα τεράστια αναστήματά τους γέμισαν σελίδες της ιστορίας μας, σελίδες ηρωικές, θυσίασαν τον πλούτο τους, θυσίασαν την νεότητά τους, θυσίασαν ό,τι είχαν πιο σημαντικό για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία την οποία θα απολαμβάνουμε ως έθνος. Τη μνήμη αυτό θα τιμήσουμε σήμερα σε μία λιτή εκδήλωση ως δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Κιλκής, το οποίο τα θέματα αυτά τα οποία άπτονται της ιστορικής μνήμης του ελληνισμού και της θρησκευτικής παράδοσης τα έχει πολύ ψηλά στην ιεραρχία και στις προτεραιότητές τους. Δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο, τον λόγο θα τον πάρουν σε λίγο οι μαθητές και οι μαθήτριες οι οποίοι ετοίμασαν την εκδήλωση αυτή μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Θα ακολουθήσει θεολογική αναφορά και βίντεο για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και θεομητορική εορτή, επειδή αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο που συνετέλεψε στην σύλληψη και την ανανθρώπιση του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία. Στο απολυτίκιο της εορτής ψάλλουμε «Σήμερα τη σωτηρία ημών, το κεφάλαιο και του επαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης». Το περιεχόμενο της εορτής αναφέρεται στο γεγονός κατά το οποίο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ επισκέφθηκε με εντολή του Θεού την Παναγία και την πληροφόρησε ότι έφτασε ο καιρός της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού και ότι αυτή θα γίνει η μητέρα του. Η λέξη Ευαγγελισμός αποτελείται από 2 επιμέρους λέξεις, Ευ και Αγγελία, και δηλώνει την καλή είδηση, την καλή Αγγελία. Πρόκειται για την πληροφορία που δόθηκε από τον Αρχάγγελο ότι ο Λόγος του Θεού θα ενανθρωπίσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, η οποία λέγεται Πρωτοευαγγέλιο. Γι' αυτό, η πληροφορία της ανανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού είναι μεγαλύτερη είδηση μέσα στην ιστορία. Γιατί όμως γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου? Το 560, ο Ουστινιανός ο πρώτος πρόβαλε την 25η Μαρτίου ως την κατάλληλη μέρα για τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η εορτή του Ευαγγελισμού καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα και μετά τον ορισμό της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Ως συνευνόητο, μεταξύ των δύο αυτών εορτών υπάρχει στενή σχέση και έπρεπε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί 9 μήνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, δηλαδή στις 25 Μαρτίου. Η 25η Μαρτίου, λοιπόν, η μέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί ως μέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης κατά τουρκικού ζυγού από τον αρχηγό της φιλικής εταιρείας, Αλέξανδρο Υψηλάντη, ως ευαγγελιζομένη την πολιτική λύτρωση του ελληνικού έθνους.
25η Μαρτίου. Διπλή γιορτή, διπλή χαρά, μια ιδέα, λευτεριά. Έπεται η χοροδία με τον ψαλμό Αγνή Παρθένα. Διαδόθηκε ότι οι αρχιερείς και οι πρόκριτες συγκεντρώθηκαν στην Βοστίτσα για να λύσουν τις διαφορές τους. Στη σύσκεψη της Βοστίτσας αποφασίστηκε ότι η Επανάσταση θα ξεκινούσε στις 25 Μαρτίου. Στα τέλη Δεκεμβρίου 1820 αποφασίστηκε να γίνει στη Λευκάδα μετά τα Θεοφάνεια του 1821 σύσκεψη των Εθνικών Επανορχήμων της Ρούμελης. Στους σύνεδρους ανακοινώθηκε ότι είχε αποφασίσει από την αρχή να ξεκινήσει η Επανάσταση στις 25 Μαρτίου. Την είδηση αυτή την υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό και αποφάσισαν ομόφωνα να ετοιμαστούν για να ξεσηκωθούν. Οι αποφάσεις επισπλεγίστηκαν με δοξολογία και ορκομοσία στην Εκκλησία της Παναγιάς στα Βραχαίρινα.
Γονιπετείς και δακρύοντες όλοι παρακάλεσαν τον Δημιουργό να σώσει την αλγυρώμενη Ελλάδα και να στεφανώσει το έργο των με τη Θεία Χάρη. Με μια σειρά επιθέσεων ξεσηκώνεται η Πελοπόννησο και Στερεά. Στις 23 Μαρτίου πάλι, ο Πετρόβης Μαυρομιχάλης, ως αρχιστράτηγος του Παρτιωτικού και Μεσσηνιακού στρατού, απευθύνει το πρώτο διπλωματικό έγγραφο προς τις ευρωπαϊκές απλές. Η ελληνική επανάσταση είχε ξεκινήσει. Ακολουθεί η χοροδία ο Θούριος.
ακολουθήσει η χοροδία «Περήφανοι όλοι». Βρυσούλες, λόγοι, βουνά, ραχούλες. Έχετε γεια, βρυσούλες, κι εσείς, σουγιωτοπούλες. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ανθός στην αμμουδιά. Έχετε γεια, βρυσούλες, λόγοι, βουνά, ραχούλες. Έχετε γεια, βρυσούλες, κι εσείς, σουγιωτοπούλες. Κι σουγιώτισες, δεν ζουν δίχως την ελευθεριά. Έχετε γεια, βρυσούλες, λόγοι, βουνά, ραχούλες. Έχετε γεια, βρυσούλες, κι εσείς, σουγιωτοπούλες. Ο χορός του Ζαλόγου και η θυσία των γυναικών στο Σούλι. Ο Δεκέμβριος του 1803 βρήκε τους Ιώτες εξαντλημένους από τις κακουχίες. Για αρκετό καιρό αντιστέκονταν στεναρά στον Αλίπασά που τους πολιορκούσε. Η κούραση και η πείνα τους είχαν καταβάλει και αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν μαζί του. Συμφώνησαν να εγκαταλείψουν τα χωριά του Σουλίου και εκείνος να μην τους πειράξει. Τηρώντας τη συμφωνία, οι Ιώτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και άρχισαν να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Ο Αλίπασσας όμως δεν κράτησε το λόγο του και έστειλε περίπου 3.000 Τουρκαλβανούς να τους καταδιώξουν. Η δεύτερη ομάδα κατευθύνθηκε προς την κορυφή του όρου Ζαλόγου, ενώ η πρώτη κινήθηκε προς την Πάρνη. Τα γυναικόπαιδα βρήκαν καταφύγιο στη μονή του Ζαλόγου. Όταν έφτασαν εκεί, οι άντρες του Αλίπασσα συνάντησαν αναπάντεχη αντίσταση από τους άντρες. Οι Σουλιώτες αμύνθηκαν με πάθος, αλλά η μάχη ήταν άμεση και δεν κατάφεραν να αντέξουν πολύ. Οι Σουλιώτισσες γνώριζαν καλά ότι μια από τις τακτικές του Αλίπασσα ήταν ο εξευτελισμός των γυναικών που τις άρπαζε και τις πουλούσε στα σκλαβοπάζαρα της Τουρκίας. Για να αποφύγουν τη σκλαβιά και τον αναπόφευκτο βιασμό, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους αλλά και στη ζωή των παιδιών τους. Μία-μία στέκονταν στην άκρη του γκρεμού. Έρευναν πρώτα τα παιδιά τους και στη συνέχεια έπεσαν και αυτές. Λέγεται ότι ήταν πιασμένοι από το χέρι, δίνοντας την εντύπωση με χορεύουν και τραγουδούσαν τραγούδι. Έχει γεια καημένη κόσμο. Η πληροφορία για τραγούδι δεν είναι επιβεβαιωμένη. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι γράφτηκε μετά το περιστατικό.
Οι ιστορικές έφρυνσεις όμως επιβεβαιώνουν τον θάνατο των γυναικών αυτών για να μην πέσουν σκλάβες μαζί με τα παιδιά τους και η πράξη αυτή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες πράξεις αυτοθυσίας. Και έπεσαν πιασμένες αναφωνώντας. Τόλμη. Θυσία. Λύτρωση. Ελευθερία. Γενναιότητα. Αντίσταση. Περηφάνεια. Πατρίδα. Ελπίδα για το αύριο. Ελλάδα. Ακολουθεί η θεατρική αφήγηση του Διάβη. Καρδιά, παιδιά μου, παιδιά, μην φοβηθείτε. Ανδρία, σαν Έλληνες, ως άνθρωποι σταθείτε. Εκείνοι εφοβήθησαν και εσκόρπισαν στους λόγους. Έμεινε ο Διάβος στη φωτιά με 18 λεβέντες. Τρεις ώρες επολέμαε με 18.000. Σχίστηκε το τουφέκι του και γίνηκε κομμάτια. Και το σπαθί του έσυρε και στη φωτιά έγκλειγε. Έκοψε Τούρκους άπειρους και 7 μπουλπασίδες. Πλην το σπαδί του έσπασε απάνω από τη χούφτα και έπεσε ο Διάκος ζωντανός εις τον εχθρό τα χέρια. Γύρασε το Διάκο μου, μπήσε στο φυλαράκι, σκυλάρε στο τζαμί για να τους αναφύσεις. Πάτε και στις κυπίσεις σας, μουρτάτες, να χαθείτε. Εγώ γρεκός γεννήθηκα, γρεκός θέλω να πεθάνω. Αν θέλετε 1000 φλωριά και 1000 μαχμουτιέδες, μόνο 5-6 ημερών ζωή να μου χαρίσετε, ώστε να φτάσει ο Οδυσσεύς και ο καπετάν Νικήτας. 1000 δουλειά σας δίνω εγώ, και ακόμη 500. Διάκο να χαλάσετε το φοβερό δουλεύτη, ότι θα σβήσει τη δουλειά και όλο το δουλεύτη. Το Διάκο τότε πήρανε και στο σουβλί τον βάλα. Ολόρθο τον στήσανε και αυτός χαμογελούσε. Για δες χερό που διάλεξε ο χάρας να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει εκεί χορτάρι. Εμένα μου σου βλύσετε, ένας γρεκός σε χάθη, ας είναι καλό ο Οδυσσεύς και ο καπετάν Νικήτας, αυτή θα κάψει την Τουρκιά και όλο σας το εδώ βλέπει. Ακολουθεί χοροδία το
και ακόμα ένα Όμηρο, Σοκράτη και Τυρταίο.
Την ζήλεψαν οι βάρβαροι, Πέρσες, Μίδοι, Βουλγάροι, Ρωμαίοι, Γότφοι, Άραβες, Ούνοι, Σλάβοι, Αβάροι. Και όλοι τους θελήσανε την κόρη να αποκτήσουν και φέραν άμετρους στρατούς για να την κατακτήσουν. Μα η κόρη μόνος πολεμά, κανέναν δεν λογιάζει, γιατί απ' όλα πιο ψηλά τη λευτεριά της βάζει. Χρόνια και χρόνια μάχεται, μα πάντα πληγωμένη, πάντα ολόθη στέκεται, δεν δαχνούς στεφανωμένη. Κι ήρθε μια μέρα σαν κι αυτή, που το σπαθί αστράφτη, και από το Μοριά και από την Στεριά, ο πόλεμος ανάρθη. Κι οι Τούρκοι έφυγαν στην Τουρκιά, και η κόρη εσηκώθη, και πάλι στον θρόνο της, πιο όμορφη ορθώθη. Καθένας νιώθει βέβαια αυτή την ιστορία, που είναι για τους αγώνες μας, για την ελευθερία. Και θα κλείσει η εκδήλωσή μας με τον εθνικό ύμνο.